Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και τον δίκηγο. Που με δέχεστε, γιατί πραγματικά δεν είμαι άνθρωπος της τηλεόρασης, αλλά νιώθω ότι πρέπει να έρθω και να μιλήσω για την κόρη μου και για κάθε άτομο που έχει αυτισμό. Στο άλλο παράθυρο είναι ο Τζόναθαν Πετίτ, γιατί... ο δικηγόρος, ο οποίος έχει αναλάβει και συμβουλευτικό ρόλο της υπόθεσης. Γεια σου, Τζόναθαν. Καταρχήν και καλό φθινόπωρο σε όλους. Για πάμε στη μαμά να ακούσουμε την εκδοχή, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, επειδή η κόρη μου δεν έχει κόμπλεξ και έχει μάχθει και έχει αποδεχτεί το τι έχει, αναφέρει σε όλους που νιώθει ότι πρέπει να τους αναφέρει για να τη βοηθήσουν ότι έχει αυτισμό. Ναι. Λοιπόν, ενώ ήμασταν στο check-in, τόλμησε να αναφέρει ότι χρειάζεται κάποια βοήθεια από κάποιον άνθρωπο να τους δείξει, να τις δείξουν το gate όταν φτάσει στην Αθήνα, τέλος πάντων. Και επειδή τόλμησε να μπει αυτή τη λέξη, και ενώ στην αρχή ξεκίνησε και επιβιβάστηκε ενώντας το αεροπλάνο, τη ζήτησαν μετά, τρέχοντας, να κατέβει αμέσως κάτω. Γιατί όμως, ποια ήταν από η αιτιολογία? Έμαθα εγώ αργότερα. Ναι, η αιτιολογία ήταν όταν τη ζήτησαν να αφαιρέσει τα ακουστικά για να περάσει από τον έλεγχο, έκλεισε τα αυτιά της με το χέρι της. Και αυτό κατά τους υπαλλήλους που δεν ξέρω ποιος είναι σε θέση να κρίνει ποιος θα επιβιβαστεί και ποιος όχι και με ποια κριτήρια. Επειδή έκλεισε το παιδί, το 15χρονο να σας πω, παιδί, έφηβο, έκλεισε τα αυτιά της, αυτό θεωρήθηκε ένδειξη κρίσης πανικού και ότι θα πάθει κρίση πανικού και ότι πρέπει να κατεβεί από το αεροπλάνο. Το παιδί ήταν σε πανικό όμως, η κόρη σας? Το παιδί δεν ήταν καθόλου σε πανικό, απλά άκουσε ένα δυνατό θόρυβο, έκανε ο ανοιχνευτής μετάλλων, κουδούνισε και έκλεισε τα αυτιά της. Μάλιστα. Και της είπαν ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει, έτσι. Άρα μετά τι έγινε, τι συνέβη, πώς το αντιμετωπίσατε? Ζήτησα εγώ να μιλήσω με την υπεύθυνο, όταν μετά από περίπου 10 ώρες εμφανίστηκε. Ανέφερα στην υπεύθυνη ότι έχει πετάξει άλλες 10 τουλάχιστον φορές, κάποιες φορές μαζί μου, κάποιες φορές με κάποιο μεγαλύτερο έχει επιστρέψει στην Κύπρο ή έχει πάει Ελβετία. Δεν άκουγαν τίποτα. Τους λέω καλά, τους λέω. Δεν το γνωρίζετε ότι υπάρχει φάσμα αυτισμού και ότι λέγοντας το παιδί ότι έχει αυτισμό ζητά απλά μια επιβεβαίωση και ένα καθησυχασμό, μια βοήθεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να του αρνηθεί η είσοδος στο αεροπλάνο. Δεν άκουγε τίποτα. Μου λέει και ιατρική γνωμάτευση να μου φέρεις. Το παιδί σου δεν θα ανέβει στο αεροπλάνο. Μάλιστα. Να πάρουμε λίγο την άποψη του Συνδέσμου Καταναλωτών. Αυτό είναι νόμιμο τώρα που συνέβη? Για αρχή να τονίσουμε ότι υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1107-2006, ο οποίος αναφέρεται στα άτομα με κινητικά προβλήματα και άτομα με αναπηρία όταν αυτά ταξιδεύουν. Άρα εκεί περιγράφεται το τι και ποια είναι η ευθύνη των αεροπορικών εταιριών προς εκείνα τα άτομα. Στην παρούσα περίπτωση, χωρίς να έχουμε έτσι και τη θέση από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και οι ενέργειες αυτές είναι ότι η μητέρα του κοριτσιού ή μέσω του δικηγόρου τους μπορούν να αποταθούν γραπτός, και πάντα λέμε στον κόσμο γραπτός να στέλνει το παράπονο του, ναι, τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στην αεροπορική εταιρεία, οι οποίοι θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτόν ορίζεται στις 6 εβδομάδες να λάβουν απάντηση με τη θέση τους, όπου θα περιγράφουν ακριβώς και εκείνοι και θα λένε τη δική τους εκδοχή επί του γεγονότων που έχουμε ακούσει τώρα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, εκεί και όταν η οικογένεια δεν ικανοποιηθεί με τα αιτήματα των συγκεκριμένων, με τις απαντήσεις απολογούμε των συγκεκριμένων, η επόμενη κίνηση είναι ως οι γονείς αποταθούν στο τμήμα πολιτικής αεροπορίας που βρίσκεται η έδρα της αεροπορικής εταιρείας, που θα πρέπει να δουν ποια χώρα ακριβώς είναι. Γνωρίζουμε βέβαια ποια χώρα είναι. Mm-hmm. Θα πρέπει είναι να η Ελλάδα, δεν είναι μυστικό. Ναι, πήγαινε στην Αθήνα πρώτα. Θα είναι πρέπει να αποταθούν, αφότου λάβουν τις απαντήσεις από πλευράς του αεροδρομίου και της αεροπορικής εταιρείας, στο τμήμα πολιτικής αεροπορίας της Ελλάδος, όπου θα υποβληθεί γραπτός με όλα τα στοιχεία το συγκεκριμένο παράπονο για περαιτέρω διερεύνηση. Τζόναθαν, έγιναν αυτές οι κινήσεις? Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε το θέμα? Διότι είμαστε εδώ δεδομένου ότι και η ίδια η οικογένεια δεν αφήνει αυτό το ζήτημα να πέσει κάτω. Και ορθώς. Κοιτάξτε, σε σχέση με
οπότε νομικές ενέργειες, αυτές θα ακολουθήσουν στο πολύ σύντομο μέλλον, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η επιστροφή του χρηματικού αντιτίμου του εισιτηρίου πίσω στην οικογένεια, άρα δεν υπάρχει κάποια πλάβη για να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε πιο σοβαρό τέλος πάντων. Ναι. Θεωρούμε όμως ότι αυτή η κίνηση να αναδείξουμε αυτό το γεγονός στη δημοσιότητα και για να πούμε και στον κόσμο κιόλας ότι υπάρχει σπάσμα, δεν είναι όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από το να πάμε να στέλνουμε επιστολές ουσιαστικά στην Ελλάδα, η οποία είναι μια άλλη χώρα για να αντιλαμβάνεστε το σύστημα στην Ελλάδα, ότι είναι τελώς πιο γραφειοκρατικό ακόμα και από την Κύπρο. Θεωρούμε όμως ότι θα κάνουμε κάποιες άλλες ενέργειες τέλος πάντων, αλλά νομίζω αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσαμε να κάνουμε. Να ξέρει ο κόσμος. Μάλιστα. Από εδώ και στο εξής, εσείς πώς θα κινηθείτε εκ μέρους της οικογένειας, να μας απαντήσει η μητέρα. Ναι, να σας πω. Εγώ μπορώ να πω ότι σήμερα με καλύπτει το ότι μιλώ, γιατί αυτό που ζητώ εγώ δεν είναι ακριβώς να πάρω λεφτά από την αεροπορική, ούτε έχω ανάγκη να ζητήσω κάτι υλικό. Εγώ θέλω να γίνει μια επιμόρφωση στον κόσμο, δηλαδή, που παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που θα επιτρέψουν ή όχι σε κάποιον άτομο να ανέβει στο αεροπλάνο, με ποιο κριτήριο το κάνουν αυτό, ή γνωρίζουν για άτομα με ειδικές ανάγκες, γνωρίζουν ότι υπάρχει φάσμα αυτισμού, γίνεται αυτή η επιμόρφωση. Μάλιστα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνοδοί εδάφους γνωρίζουν τι σημαίνει κρίση πανικού. Σημαντικό. Τώρα δηλαδή, κρίνουν ότι ένα παιδί με το που κλείνει τα αυτιά του, ότι αυτό είναι κρίση πανικού και ότι πρέπει να της αρνηθεί η επιβίβαση, μας προσέβαλαν. Τελικά τι έγινε, πέταξε με άλλη εταιρεία. Ξέρετε τι μου είπε, μου λέει, τι μάνα είσαι εσύ η οποία αφήνει το παιδί σου με αυτισμό να πάει μόνο του. Αυτό το είπε ποιος. Και τους λέω, είμαι μια μάνα που το παιδί μου οριμάζει και το παιδί μου σε 3 χρόνια θα πάει να σπουδάσει μόνο του. Πώς είναι τώρα η ψυχολογική του κατάσταση? Μείνετε άνατος, αλλά ναι. Πώς είναι η ψυχολογική της κατάστασης? Το παιδί, καταρχήν του είπαμε, ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να δεχθεί το τι σημαίνει αυτισμός. Σε παρακαλούμε, μην το λες. Άμα δεν, δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο, ενώ αντί να επιβραβεύουμε το παιδί και να του λέμε να είσαι περήφανο, παιδί μου, για το τι είσαι και τι έχεις καταφέρει, του λέμε να μην αναφέρεις, γιατί αυτό προκαλεί προβλήματα και θα σου αρνηθούν την επιβίβαση. Μα αυτό όμως δεν είναι το σωστό ο κόσμος. Πρέπει και αυτό που κάνουμε τώρα είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου απέναντι σε τόσο ζητήματα τα οποία ήταν πάντα υποσκιά. Πάντα κρύβονταν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν μια ιδιαιτερότητα, ένα πρόβλημα ή βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού. Πλέον τα πράγματα πρέπει να είναι ορατά και να μην τα αντιμετωπίζουμε ως ταμπού, ως πηγή προβλημάτων. Όπως το παιδί μου τα αντιμετωπίζει και είναι περήφανο για το ποιο είναι και λέει, ξέρετε, έχω διαστησμό, μπορείτε να μου δείξετε τον γκέιτ. Και έτσι πρέπει να είναι. Εύχομαι κάθε καλό, εύχομαι να το ξεπεράσει όλο αυτό. Να σας πω ότι πέταξε την άλλη μέρα. Πέταξε με άλλη εταιρεία. Η οποία δεν είχε πρόβλημα με το φάσμα του αυτισμού. Καθόλου δεν είχε πρόβλημα. Να σας πω και κάτι που είχε γίνει, από ό,τι έμαθα μετά, γιατί το έψαξα λίγο, την προηγούμενη εβδομάδα, ένας αυτιστικός είχε πάθει στο αεροπλάνο κρίση πανικού. Και μπήκε σήμα στη συγκεκριμένη αεροπορική, όποιος έχει αυτισμό κάτω. Άρα. Να μην πάει ασυνόδευτος. Πολύ κρίμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω εγώ τι να ευχηθώ. Να είναι καλά το κορίτσι. Ελπίζω τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Ναι. Να πάει να κάνει τις σπουδές της. Το παιδί ξέρει, γιατί να πάει στο υπάρχει σχολείο. Μάθεια, δυστυχώς. Ναι. Ευχαριστούμε, Τζόναθαν, για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Αυτά συμβαίνουν. Αεροπορικές εταιρείες 2024. Θα ευρωπαϊκές. Θα συμφωνήσω στο ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Υπάρχουν και κοντά μας μερικές περιπτώσεις. Είναι 2 στην ουσία, οι οποίες έχουν φτάσει και αφορούν παρόμοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επιμένω στο ότι θα πρέπει να γίνουν και αυτές οι ενέργειες με επιστολές, γιατί δυστυχώς ξεχνιόνται τα θέματα. Έχετε δίκιο. Και αν δεν υπάρχουν και γραπτώς τα παράπονα των καταναλωτών, των επιβατών στις αεροπορικές και στα αεροδρόμια, δεν θα σε καμία περίπτωση είναι η όλη κατάσταση. Εν τω μεταξύ, συλλαμβάνεται και άλλα παράπονα για τις αεροπορικές εταιρείες, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, από ό,τι μας είπατε κιόλας, ήταν βροχή τα παράπονα και οι καταγγελίες. Γιατί συνέβη αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με την έκθεση την οποία έχει δημοσιεύσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2024 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023, παρατηρούμε ότι οι καταγγελίες που αφορούν καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων, υπερπλήρης πτήσης, άρνηση επιβίβασης, καθώς και εσφαλμένο χειρισμό αποσκευών αλλά και οργανωμένα ταξίδια, έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά. Και η αλήθεια είναι ότι για τον μήνα Ιούλιο, αλλά και τώρα τον Αύγουστο, βλέπουμε ότι έχουν διπλασιαστεί εξίσου οι καταγγελίες που αφορούν. Βρίσκει κανείς το δίκιο του μετά από καταγγελία, μετά τις επιστολές, μετά από κινήσεις που κάνει. Είχα και εγώ περιστατικό, έτσι. Δεν βρήκα ποτέ το δίκιο μου και έχασα και τα λεφτά. Για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, οι αεροπορικές εταιρείες καθυστερούν στο να απαντούν στα αιτήματα των παραπονούμενων. Οι καταναλωτές, οι επιβάτες από δικές τους πλευράς αποφεύγουν στο να αποστέλουν γραπτό στο παράπονο τους στις αεροπορικές εταιρείες που είναι λάθος αυτόν και παραμένουν σε προφορικές δεσμεύσεις. Και αυτό φαίνεται και από την έρευνα που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωβαρόμετρο, σε σχέση με το κατά πόσον οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Κύπροι γνωρίζουν τα δικαιώματα τους ως επιβάτες. Όπου ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 61% των Κυπρίων που ταξιδεύουν δεν έχουν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους, ενώ το 63% των Ευρωπαίων πολιτών δεν τα γνωρίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε έτσι να δούμε και τις φωτογραφίες. Γιατί εμείς όταν τα είδαμε, φρικάραμε στα αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Κύπριος τουρίστας, γιατί περί τουρίστα πρόκειται. Ο άνθρωπος πήγε τις διακοπές του με τα παιδιά του σε ένα πεντάστερο, παρακαλώ, ξενοδοχείο, στην περιοχή της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώς. Η κατάσταση που βλέπετε είναι αυτή. Λερωμένα σεντόνια με σωματικά υγρά. Τρύπια σεντόνια. Πάμε να δούμε και την επόμενη φωτογραφία. Να το. Τρύπα να. Ταβάνι το οποίο ήταν γεμάτο αράχνες. Μοκέτες οι οποίες ήταν τρισάθλιες και βρώμικες. Θα παίζουν οι φωτογραφίες να τις βλέπουμε. Ναι. Πλήρωσε ο άνθρωπος, κλήθηκε να πληρώσει εκατοντάδες ευρώ γιατί υποτίθεται ότι είναι πεντάστερο ξενοδοχείο. Μάθαμε μετά ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες